Φεύγουμε, πάμε στο Μανώλη Κωστίδη να τον δούμε και να τον καλημερίσουμε στην Κωνσταντινούπολη, να δούμε αν και εκεί επικρατούν πάνω κάτω οι ίδιες συνθήκες. Μανώλη, καλημέρα. Καλημέρα. Κοίταξε, εδώ στην Κωνσταντινούπολη έχει ζέστη, αλλά δεν είναι σαν την Αθήνα, διότι το βράδυ ο Βόσπορος πάντα φέρνει μια δροσιά. Ναι. Έχουμε 30-32 βαθμούς. 30-32. Με πολύ υγρασία. Είναι κρύο. Ναι, αλλά πρόσεξε, 30-32 την Κωνσταντινούπολη είναι κάτι αντίστοιχο της Αθήνας, περίπου στο 37, έχει πολύ υγρασία. Εδώ μιλάμε για 42, ρε Μανώλη, τώρα. Τι συζητάς. Εντάξει, μπράβο. Μπράβο, χαίρομαι πολύ που είστε μπροστά σε αυτό το θέμα, να έχετε ζέστη, να σου πω. Καλά, άμα θα έρθεις εδώ, θα σου πω εγώ. Θα περάσεις καλά φέτος. Σήμερα είμαστε χαρούμενοι, διότι σήμερα, όπως βλέπεις, κέφι. Έτσι, σωστός. Μπουκεϊφ, δεν θα τελειώσει αυτό το κέφι, λέει η Χουριέτη, γιατί σήμερα. Δηλαδή. Και εδώ πάβουν όλοι οι περιορισμοί για την πανδημία. Μπράβο, δηλαδή, ανοίγουν καταστήματα, δηλαδή 24 ώρες πια. Αυτή η μετάλλαξη Δέλτα δεν έχει έρθει σε εσάς. Έχει έρθει και εδώ. Ναι. Όμως εδώ πραγματικά. Σας βλέπω πολύ χαλαρούς. Στις 3,5 εβδομάδες πάει πολύ καλά σε επίπεδο εμβολιασμού. Ναι. Εγώ θυμάσαι, έλεγα τα άσχημα νέα, αλλά τώρα πάει καλά. Και μάλιστα ο Κοντζά, ο Υπουργός Υγείας, ανακοίνωσε ότι θα μπορούν να κάνουν τρίτη δόση όσοι είναι άνω των 50. Τρίτη δόση BioNTech. Τρίτη δόση. Από φοβούνται, τώρα. Φοβούνται τη μετάλλαξη. Ναι. Δηλαδή, όσοι κάνουν δεύτερη δόση, μετά θα μπορούν να πάρουν ραντεβού και για τρίτη δόση. Αναφέρει. Άρα πας για τρίτη δόση, εσύ ή όχι ακόμα. Θα περιμένεις λίγο. Κάτσε, εγώ δεν είμαι. Να σου πω, 47 εντάξει. Είμαι. Δεν είμαι άνω των 50. Καλά, δίπλα εδώ είσαι, είναι η ανακοίνωση του. Δεν είσαι και παιδί. Εντάξει, είμαι δίπλα, αλλά δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί. 47 με 50, τι νομίζω ότι είναι. Μέχρι να κάνεις έτσι τα πέρασε. Επειδή άκουγα τον Τούρκο Πρόεδρο χθες να λέει για τη διόργανση Κωνσταντινούπολης σε 6 χρόνια, λέω 6 χρόνια, εντάξει, ακόμα. Στα 53. Είμαστε καλά να εργαζόμαστε. Καλά είμαστε. Τώρα. Πάμε όμως, γιατί έχουμε σοβαρά θέματα. Έχουμε πολύ σοβαρή εξέλιξη. Αυτή η εξέλιξη με το Κατάρ και η συνεργασία της Τουρκίας με το Κατάρ σε σχέση με την εκπαίδευση των πιλότων πάνω στα Ραφάλ είναι πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη, Μανώλη. Ναι. Γιατί υπογράφηκε μια συμφωνία τον Μάρτιο, ανακοινώθηκε τώρα τον Ιούλιο η λεπτομέρεια, τέλη Ιουνίου, ναι. Η λεπτομέρεια αυτής της συμφωνίας. Τι προβλέπει, θα έρθουν το maximum 36 μαχητικά θα αναπτυχθούν στην Τουρκία μαζί με μεταγωγικά αεροσκάφη και 250 άτομα προσωπικό. Mm-hmm. Αυτό είναι μια ξεκάθαρη στήριξη του Κατάρ στην Τουρκία. Από εκεί πέρα όμως και τα τουρκικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι μεγάλο μέρος αυτών των αεροσκαφών θα είναι Ραφάλ και Μοιράζ 2005 και οι Τούρκοι πιλότοι τα Ραφάλ παίρνει η Ελλάδα. Να το θυμίσουμε. Ακριβώς. Οι Τούρκοι πιλότοι θα εκπαιδευτούν, θα κάνουν συνεκπαιδεύσεις με τους Καταριανούς πιλότους, κυρίως για τα Ραφάλ. Τα Ραφάλ, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, τα οποία αγόρασε η Ελλάδα και σιγά σιγά θα φτάνουν στην Ελλάδα και θεωρούν ότι πρέπει να συμβεί αυτό και το Κατάρ βεβαίως ανοίγει την αγκαλιά του στην Τουρκία και στηρίζει απόλυτα. Mm-hmm. Όπως θα γίνουν και συνεκπαιδεύσεις και για τα Μοιράζ 2005 που διαθέτει η ελληνική πολεμική αεροπορία. Δηλαδή mm-hmm. ουσιαστικά οι Τούρκοι πιλότοι θα προσπαθήσουν να μάθουν τα μυστικά τον Ραφάλ, ένα σημαντικό όπλο, και αυτό δείχνει πόσο σημαντική κίνηση ήταν αυτή που έκανε η ελληνική κυβέρνηση αγοράζοντας αυτά τα Ραφάλ. Μπορεί ο Χουλουσία Κάρο, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, να έλεγε με 18 αεροσκάφη δεν κάνεις διαφορά. Mm-hmm. Όμως τελικά φαίνεται ότι υπάρχει μια διαφορά προφανώς. Και η Τουρκία θέλει να μάθει κάποια μυστικά. Αν μπορέσει, βεβαίως τα μυστικά mm-hmm. των Ελλήνων πιλότων δεν μπορεί να τα διδάξει κανένας. Κάποια μυστικά μπορεί να τα μάθει, αλλά το θέμα είναι ότι δεν θα τα διαθέτει τα αεροσκάφη αυτά. Δεν θα τα έχει η Τουρκία στις βάσεις της. Όχι. Δεν θα τα διαθέτει και βεβαίως οι χειριστές δεν θα είναι οι Έλληνες πιλότοι και που και αυτοί κάνουν τη διαφορά πολλές φορές. Έτσι το είναι. Έχουν αποδείξει πολλές φορές. Βεβαίως mm-hmm. επίσης σε αυτή τη συμφωνία προβλέπεται και άφιξη πολλών μεταγωγικών αεροσκαφών του Κατάρ. Όπου η Τουρκία σε περίπτωση μεγάλης ανάγκης, δηλαδή πολέμου ή στρατιωτικών mm-hmm. επιχειρήσεων, θα μπορεί να χρησιμοποιεί τα συγκεκριμένα αεροσκάφη για μεταφορά προσωπικού, πυρομαχικών κτλ. Δηλαδή τα καταριανά μεταγωγικά θα χρησιμοποιούνται για τις πολεμικές επιχειρήσεις. Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη, Μανώλη, αυτή που είπες και με τα Ραφάλ και με τα μεταγωγικά. Θα τη σχολιάσουμε μετά με τους καλεσμένους που έχουμε εδώ. Να θυμίσω μόνο κάτι. Αυτή είναι η στρατηγική συνεργασία. Ο Εμμύρης του Κατάρ έχει δωρήσει το αεροσκάφος του αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων στον Ερντογάν. Δηλαδή ο Ερντογάν πετάει με καταριανό αεροσκάφος. Βεβαίως. Έτσι, δηλαδή του Εμμύρη του Κατάρ, δώρο. Mm-hmm. Επίσης, το Κατάρ έχει αγοράσει την Finance Bank εδώ, μεγάλες τράπεζες, μεγάλες τηλεοπτικές επιχειρήσεις, mm-hmm. τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα. Υπάρχουν σε εφημερίδες πληροφορίες ότι αυτά με πετροδόλαρα η μητέρα του Κατάρ έχει αγοράσει
Έχει αγοράσει χιλιάδες στρέμματα στη Διώρυγα της Κωνσταντινούπολης. Υπάρχουν πολλές εξελίξεις, άρα και αυτή η εξέλιξη. Και ποιοι θέλουν λεπτομέρειες για αυτή την είδηση. Σήμερα στην Καθημερινή, χθες για αρκετές ώρες ψάχναμε το θέμα, υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες. Σελίδα 5. Ωραία. Πάμε τώρα στην οικονομία, γιατί είδα να σφίγγει το ζωνάρι ο Τούρκος πρόεδρος Μανώλη σιγά-σιγά. Ναι, γιατί υπάρχει η οικονομική στήριξη από το Κατάρ, όπως αναφέρουμε, πολλά δισεκατομμύρια δολάρια, δεν είναι αρκετή. Και γι' αυτό το λόγο, χτες ανακοινώθηκε με προεδρικό διάταγμα μεγάλη μείωση δαπανών στο τουρκικό δημόσιο, δηλαδή παγώνουν όλες οι αγορές οχημάτων, κτηρίων, ενοικιάσεις κτηρίων. Ακόμα και οι αγορές εφημερίδων απαγορεύονται πια σε μεγάλους δημόσιους οργανισμούς. Είναι για να πλήγμα στον τύπο βέβαια αυτό. Από εκεί πέρα όμως, όπως αποκαλύπτει και η εφημερίδα Τζουμχουριέτ, γίνονται, δηλαδή λέει η τουρκική προεδρία, τουλάχιστον μείωση 10% των δαπανών του δημοσίου, αλλά δεν μειώνονται οι δαπάνες, παραμένουν σταθερές στο παλάτι. Να εξαιρείτε δηλαδή, το παλάτι. Προεδρία. Βεβαίως, εξαιρείτε. Το παλάτι από μόνο του φτάνει για όλο το δημόσιο, Μανώλη. Τα έξοδα που κάνει το παλάτι. Ναι, αλλά έχει ανάγκη στο παλάτι. Πώς θα γίνει, δηλαδή θα πετάξει ο Τούρκος πρόεδρος με αυτό το καταρριανό αεροσκάφος. Δεν χρειάζεται τα καύσιμά του. Να πληρώσει. Δεν χρειάζεται. Η αντιπολίτευση, χθες άκουγα στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox, πηγαίνει λέει, για προσευχή με 40 οχήματα. Πώς θα πάει, με 37 οχήματα. Δεν γίνεται. Μπορεί, είναι κάποιες δαπάνες. Με 42 μπορεί, με 37 αποκλείεται. Που πρέπει να συνεχιστούν. Αυτό αναφέρει χαρακτηριστικά. Αλλά αυτή το σφίξιμο του ζωναριού δείχνει ότι τα πράγματα στην τουρκική οικονομία δεν πάνε και πάρα πολύ καλά. Και σε αυτό τονίζει και η Μεράλα Ξενέρ, που λέει, δηλαδή η πρόεδρος του Καλού Κόμματος, και λέει στον Τούρκο πρόεδρο: μας λες ότι γίναμε μεγάλη χώρα, μια από τις μεγαλύτερες του κόσμου κτλ. Αλλά και ακόμη και η Ελλάδα που πέρασε μια πολύ βαθιά οικονομική κρίση, οι Έλληνες είναι πολύ πλουσιότεροι από τους Τούρκους. Αυτό πώς μπορεί να το εξηγήσει, δύο σε χαρακτηριστικά. Για να το ακούσουμε. Aynı Türkiye, kişi başına düşen milli gelirde Avrupa'da 34. sırada. Krizden başını kaldıramayan ve iflaslarıyla ünlü Yunanistan'da bile kişi başına düşen milli gelir 19.500 dolar. Yani bir Yunan vatandaşı bir Türk vatandaşından iki kat daha zengin. Mania ρε παιδί μου με τους Έλληνες, για οτιδήποτε υπάρχει μια σύγκριση με τους Έλληνες. Κοίταξε όμως, αυτή η σύγκριση δείχνει και κάτι καλό. Δηλαδή, επειδή υπήρχε και το αντιευρωπαϊκό ρεύμα στην Ελλάδα να βγούμε από το ευρώ κτλ. Νομίζω και κατηγορούν πολλές φορές για τα χάλια της Ελλάδος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει και αυτή η πλευρά. Θα μπορούσε να είναι στα επίπεδα της Τουρκίας οικονομικά η Ελλάδα. Για να το σημειώνουμε και αυτό πολλές φορές. Αν είχαμε βγει επί ΣΥΡΙΖΑ από την Ευρώπη και το ευρώ, Μανώλη, μπορεί να ήμασταν πολύ χειρότερα από την Τουρκία. Σωστό. Εγώ δεν θέλω να πω, βλέπεις, δεν μπαίνω στα, αλλά λέω. Μα τότε έγινε αυτή η προσπάθεια. Δεν πήγαμε να βγούμε ποτέ από την Ευρώπη, κάποια άλλη πολιτική στιγμή. Τότε έγινε. Τι έκανε. Συμφωνώ απόλυτα, έχεις δίκιο με τον Υπουργό Οικονομικών, τον Γιάννη το Βαρουφάκη, που νομίζω έχει και ένα νέο βιβλίο. Ένα βιβλίο έγραψε καινούριο, αν θυμάμαι καλά. Σωστά. Έχουμε επίσης και τον Ερντογάν. Μετά, προσέξτε. Έναν κατηγορεί όλους ότι είναι ψυχοπαθείς. Χρειάζεται δηλαδή, ιατρική βοήθεια. Είχε κατηγορήσει, αν θυμάσαι, τον Μακρόν. Βεβαίως. Αν θυμάστε, βεβαίως μετά τα βρήκανε. Δηλαδή μίλησε μαζί του. Δηλαδή του είχε μιλήσει ότι χρειάζεται ψυχιατρική υποστήριξη. Τον Κιλιτζάρολου τώρα λέει. Προφανώς γιατί τον πείραξαν αυτά που είπε προχθές ότι λειτουργεί η οικογένεια Ερντογάν με όρους μαφίας. Με όρους μαφίας είχε κατηγορήσει την οικογένεια Ερντογάν, όπως ίδιο Ερντογάν κίνησε νομικές διαδικασίες και προφανώς θα κινηθούν γρήγορα αυτές οι νομικές διαδικασίες και ζητάει αποζημίωση περίπου 50.000 ευρώ. Το λέω περίπου γιατί η ισοτιμία εδώ αλλάζει. Και ένα καλό που η Ελλάδα είναι στο ευρώ και παρέμεινε στο ευρώ, γιατί εδώ η ισοτιμία κάθε φορά αλλάζει. Και βεβαίως η πολιτική του αντίπαλη λένε κατηγορεί όλους για την ίδια ασθένεια και αυτό το σημειώνουμε. Olacağız. Diğer hususlarda ise diyoruz ki CHP Genel Başkanı artık siyasetin değil tıp ilminin psikiyatrinin konusudur. Hakikatle bağını bu derece koparmış bir insana doktorların herhalde bir teşhis koyacaklardır. İnşallah tedavisi de mevcuttur. Bize düşen Allah şifa versin demekten ibarettir.
Βαριές δηλώσεις Μανώλη από τον Τούρκο Πρόεδρο, να τον θεραπεύσει ο Θεός και τα λοιπά, θα παρέμουν οι γιατροί. Είναι πολύ βαριές δηλώσεις. Από εκεί πέρα έχουμε και, για να πούμε και στα γρήγορα, διότι υπάρχουν και πολλές εξελίξεις. Είχαμε τη συνάντηση Τσαβούσογλου Λαυρόφ χτες, Ρωσίας, Τουρκίας. Για άλλη μια φορά η Ρωσία έδειξε την απόλυτη στήριξή της προς την Τουρκία. Ο Βλαδίμηρος ο Πούτιν, που κάποια στιγμή λένε κάποιοι ότι θα σώσει την Ορθοδοξία, και αρχηγοί πολιτικών κομμάτων που λένε μάλιστα να σοπάσει. Είχαν πει να μην μιλάει ο Κωστίδης. Αυτοί οι αρχηγοί που τα λένε αυτά, Μανώλη, έχουν σώσει τον εαυτό τους από το ξανθό γένος και να αφήσουν τον ελληνικό λαό ήσυχο. Ξέρει ο ελληνικός λαός τι θα κάνει. Ας κοιτάξουν τον εαυτό τους αυτοί, που μια χαρά τα πάνε με το ξανθό γένος, και ας τους υπόλοιπους. Ακριβώς. Λοιπόν, και οι Λαυρόφ και Τσαβούσογλου επιβεβαίωσαν τη στρατηγική του συμμαχία. Ο Λαυρόφ είπε ότι σα στηρίζουμε σε 400, θα τελειώσουμε το ακουγιού, τον πυρηνικό σταθμό του 2023. Ο Τσαβούσογλου διαβεβαίωσε τον Λαυρόφ πως η συνθήκη του Μοντρέλ, δηλαδή, θα ισχύει και στη διόρυγα της Κωνσταντινούπολης, που σημαίνει ότι τα ανατοϊκά πλοία δεν θα εμφανίζονται για μεγάλη διάρκεια ούτε μεγάλα εκτοπίσματα στη Μαύρη Θάλασσα. Όλοι και αμέσως μετά, λοιπόν, ο Τσαβούσογλου ταξίδεψε στα κατεχόμενα. Mm-hmm. Σήμερα είναι εκεί για να έχει τις επαφές του και να κάνει την προετοιμασία του ταξιδιού του Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουλίου. Έτσι κι αλλιώς έχουμε μεγάλο θέμα μπροστά μας σε σχέση με την Κύπρο, Μανώλη, και θα τα συζητήσουμε μετά και με τους καλεσμένους αυτά. Σε ευχαριστώ προς το παρόν. Πριν πάμε όμως στους καλεσμένους μας, σας είπαμε νωρίτερα καλή σου μέρα, Μανώλη, καλή ώρα, να είσαι καλά.